Γερμανία είναι η τιμόμενη χώρα στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η σημασία του γεγονότος αυτού για τη Γερμανία? Είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σε έκθεση τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτό και μόνο καταδεικνύει η σημασία που έχει για εμάς. Η χαρά της προσμονής είναι ίσως τόσο μεγάλη επειδή η τελευταία μας απόπειρα για συμμετοχή ως τιμόμενη χώρα σε 2020 χρειάστηκε να ματαιωθεί λόγω της πανδημίας. Ίσως γι' αυτό ακριβώς έχουμε οι προσδοκίες μας να είναι ακόμη μεγαλύτερες και ελπίζουμε η ΔΕΘ να ξεκινήσει δυναμικά στις 7 Σεπτεμβρίου. Ποια θα είναι η συμμετοχή της Γερμανίας στη ΔΕΘ? Περισσότεροι από 100 εκθέτες θα λάβουν μέρος στη έκθεση και αυτός είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, από τους σημαντικότερους δείκτες, καθώς η έκθεση είναι ειδικά για αυτές τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα. Όμως η έκθεση έχει πάντα και μια πολιτική διάσταση. Είναι ένα μέρος όπου οι φιλικές σχέσεις Γερμανίας και Ελλάδας θα αναδειχθούν με απτό τρόπο και θα εμβαθύνουν. Θεωρώ βέβαιο ότι θα παραστούν πολλοί εκπρόσωποι πολιτικών και των δύο χωρών. Από την Γερμανία έχουν ήδη ανακοινώσει την παρουσία τους πολλά υπουργεία. Ο αντικαγκελάριος, ο κύριος Χάμπεκ, και ο ομοσπονδιακός υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Özdemir, θα παραστούν προσωπικά. Σε τι επίπεδο βρίσκονται οι ελληνογερμανικές σχέσεις, και πολιτικά και οικονομικά? Οι πολιτικές μας σχέσεις είναι στενές και χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό φάνηκε από τις πρόσφατες ημέρες διαβουλεύσεις σε επίπεδο υφυπουργών που διεξήχθηκαν στα τέλη Μάιου στη Αθήνα. Και επίσης είμαστε οι δύο στενοί εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Φέτος γιορτάζουμε επίσης τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και η μεγάλη συμμετοχή των γερμανικών επιχειρήσεων στη ΔΕΘ δείχνει την είναι η καλύτερη απόδειξη για την μεγάλη εμπιστοσύνη που δείχνει επίσης η οικονομία στο κοινό μας μέλλον. Ποια είναι η συμβολή των γερμανικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία? Κάποιες φορές η συμβολή τους υποεκτιμάται. Μόνο το έτος 2022 οι άμεσες επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα επισκέφθηκα την Böhringer Ingelheim στο Κοροπή. Η Böhringer Ingelheim παραγεί εδώ και 50 χρόνια φαρμακευτικά προϊόντα για την Ελλάδα και άλλες 90 χώρες. Αυτή η γερμανική οικογενειακή επιχείρηση δημιουργεί στο Κοροπή περίπου 700 ιδιαιτέρως ελκυστικές θέσεις εργασίας και σχεδιάζει να επενδύσει στα επόμενα χρόνια άλλα 120 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικοί αριθμοί δείχνουν ότι αυτό δεν αποτελεί μεμονημένη περίπτωση. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ,
Οι γερμανικές άμεσες επενδύσεις ανέρχονταν σε 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, τοποθέτοντας μας μετά το Λουξεμβούργο στη δεύτερη θέση των παγκόσμιων επενδυτών στην Ελλάδα.